Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Ελενάκη μου. Καλημέρα, γλυκιά μου Μαρία, όμορφη μου Μαρία. Παρακολουθείς και εσύ τις εξελίξεις και την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Θέλω να μου πεις τα πρώτα σου συναισθήματα. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα? Αισθάνεσαι δικαιωμένη? Θέλω να κάνω καταρχήν ένα μονόλογο. Είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε, τηλεφωνικά εννοώ, γιατί ετοιμάζομαι για διακοπές και δεν προλάβαινα να είμαι κοντά σας. Ότι καταρχήν, Λάμπρο μου, δεν είναι μια χαρούμενη μέρα. Είναι χαρούμενη βέβαια με την έννοια ότι αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα πήγαινε φυλακή. Έπρεπε να πάει φυλακή. Θα πήγαινε φυλακή. Το θέμα είναι βέβαια ότι θέλω να ακούσω και, τον Πέτρο Φιλιππίδη τι θα πει. Κάτι θα έχει να πει, δεν μπορεί. Αλλά σίγουρα ο Πέτρος που γνώρισα εγώ, γιατί τον γνώρισα εγώ, στο Σύρια Δροσουλίτες πριν από 20 χρόνια, δεν ήταν αυτός. Ο Πέτρος έχει ανάγκη από ψυχολόγο. Είναι άρρωστος. Έχει διαστροφή. Αν μου επιτρέπετε όμως... Αυτό συμβαίνει και σίγουρα θα πήγαινε... Μισό λεπτό, επίτρεψέ μου να πω τα πρώτα. Σίγουρα θα πήγαινε φυλακή και αυτό έπρεπε να συμβεί. Από την άλλη, πρέπει να τονίζουμε και να λέμε ότι χάνουμε τον πιο σπουδαίο ηθοποιό της γενιάς του. Πονάω πάρα πολύ για τη γυναίκα του, την Ελπίδα που την ξέρω προσωπικά. Πονάω πιο πολύ ακόμα για το γιο του, το παιδί του που καταστρέφει τη ζωή του. Πονάω γιατί λεκιάζουμε και βρωμίζουμε το θέατρο. Και άσε με να ξέρω, γιατί εγώ είμαι και καθηγήτρια σε σχολές υποκριτικής, που με παίρνουν μαθητές μου και μου λένε «Δεν θα πάω στη δραματική, δεν με αφήνει η μητέρα μου, φοβάμαι, δεν ξέρω τι να κάνω». Μαρία, πρέπει πότε να αυτό. Αρχίσετε, Ελένη μου, και να τελειώνετε ότι το θέατρο δεν φταίει, επειδή είχαν 3-4, ας πούμε, διαστραμμένοι, ψυχολογικά άρρωστοι άνθρωποι. Δεν έχει ρίξει κανένας την ευθύνη στο θέατρο. Αντιθέτως, λέμε ότι αυτά συμβαίνουν σε όλους τους χώρους και παρόμοιες ουσιαστικές συμπεριφορές μπορούμε να δούμε σε πάρα πολλούς χώρους και που έχουν να κάνουν σχέση με το θέμα και όχι. Μπορώ να σου πω, Ελένη μου, μπορώ να το πω γιατί το γράφω στα βιβλία. Ο Μεγαλέξανδρος είχε μια διαστροφή. Κυρία Ιωαννίδου, είχε ένα παιδάκι δίπλα του. Αυτό είναι εντάξει. Που το χρησιμοποιούσε. Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι μια αυτό άλλη είναι. Υπόθεση. Δεν είναι άλλη υπόθεση. Απλά... διαστροφή είναι και αυτό. Ωραία. Ο Μέγας Μεγαλέξανδρος. Όμως τώρα, επειδή δεν μιλάμε για μια... η λέξη διαστροφή είναι τώρα... Μια ψυχολογική πάθηση εδώ στην μιλάμε... οποία... είναι άρρωστος. Εδώ μιλάμε για μια δεν ιστορία πάει, όμως. Δεν πάει όμως να είναι μεγάλος ηθοποιός. Ωραία. Είναι μεγάλος ηθοποιός. Κάνουμε ένα μεγάλο ηθοποιό. Να ρωτήσω κάτι. Τον μεγάλο ηθοποιό τον κάνει μόνο η υποκριτική ή και η προσωπικότητα και η ανθρωπιά? Και γιατί ίσως. Μεγάλος ηθοποιός το Σανίδη μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος και μιλάω για τον οποιοδήποτε. Όλοι κάποιοι άνθρωποι. Ο Χέμιγουέι ήταν ο μεγαλύτερος συγγραφέας στην Αμερική και ήταν κάποιος άνθρωπος. Αυτό αλλά μας άφησε έργο. Καλλιτεχνικά, τι πάει να πει, αν κάποιος είναι μεγάλος καλλιτεχνικά και μικρός άνθρωπος, να πούμε πώς θα γίνει, υπάρχει δικαιοσύνη. Να υπάρχει... μην πούμε ότι είναι μια χαρούμενη μέρα. Είναι, να πούμε κρίμα. Είναι χαρούμενη γιατί είναι τα παιδιά που θα έρχονται σε εσάς θα έρχονται Λάμπρο με μεγαλύτερη χάρητα. Και το ξέρετε ότι. Λάμπρο, συγγνώμη για τον ελληνικό. Συγγνώμη για τον ελληνικό. Θέλω να σου πω ότι συμπαρίσταμε τις κοπέλες. Φυσικά. Και είμαι μαζί τους. Σαν γυναίκα, λοιπόν, Μαρία. Να ολοκλώσω. Εγώ είμαι μαζί με τις κοπέλες. Αλίμονο να μην ήμουν. Αλλά εγώ όταν γνώρισα το Πέτρο, ο οποίος είχε μια ειδική και περίεργη αδυναμία στις γυναίκες, να το πω λαϊκά, μου την έπεσε και εμένα. Βρήκα τον τρόπο όμως το και τον ρώτησα. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Και, και με την οικογένειά του και με την Ελπίδα τη γυναίκα του και με το γιο του. Το φλερτ δεν είναι ποινικό αδίκημα, Μαρία μου, και δεν μιλάμε για... Όχι φλερτ, όχι, το λέω κομψά. Ναι. Έτσι, απλώς δεν με βίασε. Από το να ξεφύγει μια κατάσταση. Α, γιατί με βίασε ένας άντρας. Με βίασε, να σου πω, Ελένη μου, με βίασε και ο θείος μου εμένα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Δεν είναι όμως μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτή η επίθεση, γιατί η άλλη φύση πρέπει να τη σεβαστούμε που δέχεται την επίθεση. Αν κάποιος έχει αυτή την αρρώστια και τη διαστροφή, πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή. Και αν είναι μεγάλος ηθοποιός, μα πήγε, τι φταίει το θέατρο.
Είτε έχει πέντε Όσκα, είτε... Αυτά τα έχει... Λαμπρό, συγγνώμη. Αυτά με έχετε φιλοξενούμενοι και πρέπει να μιλήσω πιο πολύ. Λοιπόν, αυτά τα είπατε. Το θέατρο τι φταίει. Τίποτα δεν φταίει το θέατρο. Να βάλει την άκρη. Έχει λεγεθεί. Και αυτό που λες είναι λάθος. Δεν είναι καταχαρούμενοι που θα ξαναπάνε στο θέατρο. Δεν θέλουν να έρθουν στο θέατρο ξανά. Να θέλουν... Μα συγγνώμη, αν βάλουμε στην άκρη τα οποιαδήποτε κακοποιά στοιχεία, δεν θα μείνουν οι καλοί, άρα δεν είναι καλό για το θέατρο να έρθουν και τα νέα παιδιά. Πολύ αργότερα. Ναι, κυρία Ιωαννίδου, η κυρία λένε καλημέρα. Εγώ θα σας πω λίγο. Μία λέξη θέλω. Πριν κλείσω. Σιωπή. Καταδικάστηκα τώρα να γιατροπορέψουμε το θέατρο. Και όχι διχασμός μεταξύ μας. Εγώ συμφωνώ. Και με τις κοπέλες είμαι μαζί τους. Μα αλλά από εκεί και έπειτα έχει δυσφυστεί, έχει λεγεθεί, έχει λερωθεί. Δεν είναι άντρο ακολουσία στο θέατρο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζετε εσείς οι παρουσιαστές. Μαρία μου, νομίζω ότι τώρα παρεξηγήθηκε κάτι από τα όσα είπαμε. Κανένας δεν τα έβαλε με το θέατρο. Αντιθέτως, εμείς όλες τις μέρες είμαστε οι άνθρωποι που λέμε ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να σημούν σε οποιονδήποτε εργασιακό παντού, χώρο, ναι, και παντού τα καταδικάζουμε όπου και να συμβαίνουν. Το ότι αυτές οι γυναίκες που δεν είναι μία, δύο, τρεις, είναι από το χώρο του θεάτρου. Υπήρξαν συνάδελφοι του ανθρώπου για τον οποίο μιλάμε σήμερα, του Πέτρου Φιλιππίδη. Δεν είναι τυχαίο περιστατικό, ούτε είναι κάτι βγαλμένο από τη φαντασία μας. Είναι καταγεγραμμένα περιστατικά. Όχι, μην μου βάζεις. Ελένη μου, μην μου βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Δεν έβαλα στο δικό στόμα, εγώ το λέω. Συμπαραστέκομαι στις συναδέλφεις, στα κορίτσια. Δεν τα βάζει κανένας με το θέατρο. Μα τελείωσε ο Πέτρος, ο Φιλιππίδης. Αλλά εγώ δεν μπορώ να χαρώ. Γι' αυτό. Δεν μπορώ να χαρώ. Εσύ μπορεί να έχεις τους δικούς σου λόγους, επειδή τον ξέρεις προσωπικά κάποια χρόνια, επειδή έχεις γνωρίσει έναν άλλον Πέτρο, επειδή αυτό που έχεις στο μυαλό σου, όπως μας είπες και εσύ, είναι πολύ διαφορετικό από αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο μαθαίνουμε όλοι εμείς δημόσια τον τελευταίο καιρό, έχεις κάθε λόγο να λες αυτό που λες. Είναι δική σου άποψη και τη δεχόμαστε, εννοείται, γι' αυτό και σε θέλουμε στην παρέα μας, για να ακούσουμε και το δικό σου, τη δική σου άποψη. Εννοείται, αλλά πονάει, εγώ θεωρώ... που είπε ο Λάμπρος ότι είναι μια χαρούμενη μέρα. Ρωτάει τη γυναίκα του, ρωτάει το παιδί του. Ναι, τι αλλά ρωτάμε και τις υπόλοιπες όλες γυναίκες οι οποίες έχουν υπάρξει θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Και τους φυλακίζουμε, τους ξεφτιλίζουμε. Ο Πέτρος πέθανε, τελείωσε. Τι άλλο θέλετε? Όχι, εμείς τι θέλουμε. Το λόγο έχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αποφασίζει. Εμείς συζητάμε την εξέλιξη της υπόθεσής του, γιατί είναι ένα δημοφιλές πρόσωπο αγαπητό. Από 6 ετών. Τον αγαπούσε όλος ο κόσμος. Έτσι, μπράβο. Είμαι από 6 ετών, δηλαδή πάνω από 45 χρόνια, έχω το δικαίωμα να μιλάω και να υποστηρίζω την άποψή μου. Εγώ ζητάω από εσάς στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής σας σε σχέση με το θέμα αυτό, να λέτε ότι το θέατρο δεν είναι έτσι. Αυτό είπαμε, αγαπημένοι, αυτό είπαμε από την αρχή. Αυτό το θέατρο δεν είναι έτσι. Καθώς το αποδεικνύουν και τα καλά παραδείγματα του θεάτρου. Βγαίνω και τα νέα παιδιά με κοροϊδεύουν και μου βγάζουν γλώσσα και μου λένε ωραία πράγματα κάνετε στο θέατρο. Εντάξει τώρα. Αυτά μου λένε. Μαρία μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Και τη δική μου. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, έχει το δικαίωμα να εκφράσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Σύμφωνα, απλά η παρερμηνεία είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ τρόμαξα πράγματα.